Η διαβεβαίωση ότι θα τηρήσει στο έπακρο τα συμφωνηθέντα με το Δημοκρατικό Κόμμα και τις δεσμεύσεις του προς τα υπόλοιπα κόμματα έδωσε ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ήταν ο κύριος ομιλητής σε εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Σωματείο της Ένωσης Νέων Αγίου Δομετίου. Η πρότασή μας για εθνική ενότητα, για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, η πρότασή μας να ενώσουμε δυνάμεις είναι ό,τι πιο γνήσιο, αλλά και ό,τι πιο έντονο ζητά ο κυπριακός ελληνισμός και χρειάζεται η πατρίδα μας. Γι' αυτό και θα τιμήσουμε μέχρι και το τελευταίο γιώτα, θέλω να το επαναλαμβάνω, να εμπεδοθεί σαν πίστη σε όλους ανεξαίρετα τους Κύπριους πολίτες. Συνάντηση σε νυχτερινό κέντρο με δημοσιογράφους, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, βουλευτών και στελεχών του επιτελείου του, είχε ο υποψήφιος πρόεδρος Σταύρος Μαλάς, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στους λόγους που τον ώθησαν να κατέλθει ως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, η αιτία και της οικονομικής κρίσης, αλλά και πολλών άλλων κοινωνικών προβλημάτων, η ανεργία, η παραταταμένη ανεργία, τα προβλήματα με τους νέους, δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Και είναι γι' αυτό τον λόγο που αποφάσισα ότι ενδεχομένως σε αυτές τις πολύ δύσκολες και σύνθετες συνθήκες του δύο τόπων μας πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο έξω από το κουτί. Σε πολιτική συγκέντρωση στα Λατσιά μίλησε ο υποψήφιος πρόεδρος Γιώργος Ηλίκας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Τρόικα. Σας τους όρους της Τρόικα παραμένουν όροι εκχώρησης της κρατικής μας κυριαρχίας, όπως για παράδειγμα η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού από την Τρόικα, που μας μετατρέπει από κράτος σε προτεκτοράτο, όπως είναι η υποθήκευση των εσόδων από το φυσικό αέριο, με μόνο μοναδικό στόχο να πληρώνονται τα δάνεια της Τρόικα, τότε όσο με αφορά, δηλώνω ξανά, δεν δεσμεύομαι από τέτοιο μνημόνιο. Αναφερόμενο στο Κυπριακό, υποστήριξε ότι επιβάλλεται απόστηρηση των υποχωρήσεων και αλλαγή σελίδας.